Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, αναμένεται να κρίνει το Συμβούλιο Εφετών την υπόθεση της Χρυσής Αυγής με βούλευμα που θα εκδώσει για το ποιοι από τους συνολικά 85 κατηγορούμενους θα βρεθούν ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων σε μια δίκη που παρόμοια της δεν έχει προηγηθεί στα δικαστικά χρονικά. Οι εφέτες που θα κρίνουν την υπόθεση θα πρέπει, αφού μελετήσουν τα στοιχεία, να αποφανθούν αν θα κάνουν δεκτή την εισήγηση του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου για το πόσοι και για ποιες κατηγορίες θα καθίσουν στο εδόλιο ή αν θα κρίνουν διαφορετικά την ποινική εμπλοκή κατηγορουμένων. Βάσει της εκτίμησης του κυρίου Ντογιάκου, πρέπει να παραπευθούν οι 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής και μαζί τους άλλοι 52 συγκατηγορούμενοι τους. Από αυτούς, οι 26 είναι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση. Μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων ανήκει ή σχετίζεται με τη δράση της οργάνωσης νίκαιας της Χρυσής Αυγής, τον έλεγχο της οποίας είχε ο βουλευτής Γιάννης Λαγός. Στην πρότασή του, ο κ. Ντογιάκος αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Τοπική οργάνωση νίκαιας», καθώς η εν λόγω τοπική καταλαμβάνει μεγάλη θέση στη δικογραφία για την υπόθεση με τη δολοφονία Φίσα, την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ, την επίθεση σε Αιγύπτιους ψαράδες, αλλά και με την εμπλοκή Λαγού σε επίθεση του κοινωνικού χώρου στην Ηλιούπολη. Ο εισαγγελικός λειτουργός που ήταν δίπλα στους ανακριτές, που επί ένα χρόνο χειρίστηκαν την υπόθεση της παράνομης δράσης της Χρυσής Αυγής, μέσα σε 700 σελίδες περιγράφει μια εγκληματική οργάνωση που υπό το μανδύα κόμματος λειτουργεί ως μια καλά οργανωμένη στρατιωτική ομάδα και τη διάπραξη παράνομων ενεργειών. Η δίκη για την υπόθεση εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί στις αρχές του 2015, ενώ ζητούμενο ακόμη είναι η στέγαση μιας τέτοιας διαδικασίας. Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν εξεταστεί διάφορες δυνατότητες από την αίθουσα του Κορυδαλλού μέχρι και μη δικαστικοί χώροι που θα μετατραπούν αναλόγως.